Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νωρίς το πρωί, 50 ναυτικά μίλια νότια του νομού Ηρακλείου. Το ακυβέρνητο σκάφος εξέπεψε σήμα κινδύνου, με το πλοιάριο αρχικά να εντοπίζεται από δεξαμενό πλοίο, ενώ άμεσα ήταν η κινητοποίηση από τους λιμενικούς σταθμούς Καλών Λιμένων και Αγίας Γαλήνης. Πρόκειται για 85 μετανάστες, εκ των οποίων 77 είναι Αιγύπτιοι και 8 Πακιστανοί. Έχουμε πάλι μια νέα φουρνιά μεταναστών σήμερα, όπως είχαμε και χθες 35 ανθρώπους νότια της Κρήτης. Βλέπουμε ότι πλέον έρχεται να εδραιωθεί αυτή η μετακίνηση αυτών των ανθρώπων από νότια της Κρήτης, βόρεια της Λιβύης. Και από εδώ και πέρα που ο καιρός θα καλυτερεύει, να περιμένετε ότι θα έχουμε ένα τεράστιο μεταναστευτικό κύμα. Από τις αναφορές των ιδίων των ανθρώπων φαίνεται ότι πίσω υπάρχουν γύρω στις 4 και πλέον χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν να έρθουν προς τα δω. Όλοι είναι άνδρες και καλά στην υγεία τους. Αρχικά μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες, ενώ το μεσημέρι με λεωφορεία μεταφέρθηκαν στην αίθουσα του ΚΤΕΛ, στην παραλιακή Ηρακλείου, όπου και φιλοξενούνται. Ελοχεύει πάρα πολύ ο κίνδυνος αυτοί οι άνθρωποι να ναυαγήσουν. Προσπαθούν να επιχειρήσουν να έρθουν και να περάσουν 150 μίλια. Φανταστείτε ότι η απόσταση από τη Λιβύη για την Νότια Κρήτη είναι η ίδια απόσταση από το Ηράκλειο να πάει στον Πειραιά. Αυτό το σκάφος που διαθέτουν αυτοί είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Δεν διαθέτουν ούτε σωσίβια ούτε σωστικά μέσα. Οι καραβιές μεταναστών προς τη χώρα μας έχουν αυξηθεί σημαντικά, καθώς μόλις 1,5 μήνα οι μετανάστες αγγίζουν τους 755, όταν πέρυσι ο συνολικός αριθμός τους ανερχόταν σε 798 άτομα. Φτάσαμε σε 1,5 μήνα το νούμερο που είχαμε όλο το έτος 2023. Να πούμε εδώ πέρα ότι από το Σεπτέμβριο του 2023 μέχρι τέλος του 2023 ήταν τα περισσότερα περιστατικά, ήταν 15. Έχουμε από την Ανατολική Λιβύη, από το Τομπρούκ, Αιγύπτιους, οι οποίοι οθούμενοι από τη μεγάλη φτώχεια, σας λέω ότι το καθεστώς σήμερα συγκλονίζεται. Η Αίγυπτος έχει παίξει σπουδαίο θετικό ρόλο. Εάν κάτι πάθει η Αίγυπτος, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Και απέναντι της Αιγύπτου είμαστε εμείς και οι Ιταλοί. Άρα χρειάζεται πολύ μεγάλη εγρήγορση. Πριν λίγες ημέρες ενισχύθηκε η Νότια Κρήτη με επιχειρησιακό σκάφος από το Ηράκλειο, με συνδικαλιστές ωστόσο να τονίζουν την ανάγκη επανίδρυσης του λιμενικού σταθμού στο Καστρί, αλλά και την ενίσχυση με αέρια και θαλάσσια μέσα. Επίσης πρέπει να ενισχυθεί, νομίζω, με περισσότερα επιχειρησιακά μέσα η Νότια Κρήτη, με εναέρια, χερσαία και θαλάσσια επιχειρησιακά μέσα. Πρόσφατα, μετά και από τη δική μας τη φωνή, και ενίσχυσαν την Νότια Κρήτη με ένα επιχειρησιακό μέσο σκάφος, το οποίο ελιμενιζόταν εδώ στο Ηράκλειο. Οι αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη προς την Νότια Κρήτη βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης του αρμόδιου αντιδημάρχου Ηρακλείου με τον ύπατο αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, Φίλιππο Γκράντι. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν θέματα σε σχέση με το κέντρο μεταναστών που διαθέτει ο Δήμος, αλλά και το κέντρο αστέγων με στόχο την προσωρινή διαμονή μεταναστών. Καταρχάς, είναι μαζί μας. Σαν είπατε, η αρμοστία μας είπε ότι θα κάνει όλες τις ό,τι προσπάθειες χρειάζονται. Έχει ενημερώσει ήδη και τον Πρωθυπουργό στο να γίνονται κάποιες ενέργειες να λύσουμε κάποια προβλήματα. Θα ενώσουμε το κέντρο μεταναστών που διαθέτει ήδη ο Δήμος και το οποίο έχει ανανεωθεί μέχρι το 2025 με το πρόγραμμα ΡΕΑ της ΥΠΑ της Αρμοστίας, που είναι για την ένταξη των μεταναστών και για να τους βρει δουλειά, θέσεις εργασίας. Τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη στο Ηράκλειο με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να τεθούν επιτάπητο στα προβλήματα και οι όποιες αδυναμίες στη διαχείριση του ζητήματος.